Πολύ χρυσοχούς, Κώστα. Είχαμε κρούσματα σε οίκο ευγυρίας. Πρόκειται για ένικους που δεν είχαν εμβολιαστεί. Ποιους αφορούν? Ναι, ακριβώς. Πρόκειται για ένικους οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί. Τρεις από αυτούς εντοπίστηκαν θετικοί και άλλα τρία μέλη του προσωπικού Χάθια εντοπίστηκαν επίσης θετικά στον ιό. Και είναι ανησυχητική η κατάσταση γενικότερα και στην ΠΑΦΟ με τα κρούσματα να αυξάνονται καθημερινά και το ποσοστό βέβαια θετικότητας να είναι στο 0,65%. Πόσα τα κρούσματα εντοπίστηκαν μετά από δειγματοληψία, επειδή ανέπτυξαν κάποια συμπτώματα και χρειάστηκε να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο? Γίνονται συστηματικά δειγματοληψίες και σε οίκους ευγυρίας κάποιες στέγες ηλικιωμένων, αλλά και μέσω των ιχνηλατήσεων από κρούσματα τα οποία είχαν εντοπιστεί θετικά. Μάλιστα. Και σήμερα στην επαρχία περιοδεύει ο